Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην περσινή του ομιλία για την εκπαίδευση ο Πρωθυπουργός είχε χρησιμοποιήσει τη φράση του Χέγκελ «Στο σκοτάδι όλες οι αγελάδες μοιάζουν ίδιες», για να εξηγήσει στη συνέχεια ποιες είναι οι διαφορές όταν το σκοτάδι τελειώσει και βγουν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Εδώ είμαστε τώρα. Από πέρσι πέρασαν πολλές σκοτεινές και ηλιόλουστες μέρες. Σε όλο αυτό το διάστημα αποδείχθηκε ότι και στον χώρο της εκπαίδευσης συγκρούστηκαν δύο φιλοσοφίες και δύο πολιτικά προγράμματα. Εκείνο της κυβέρνησης που επιδιώκει βαθιές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολλών και την αντιμετώπιση του μορφωτικού αγαθού ως αυταξία. Και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που εξυπηρετεί τα προνόμια των λίγων και υποβαθμίζει την εκπαίδευση σε ένα ακόμη εμπόρευμα, δηλαδή σε ένα προϊόν που υπόκειται στις αρχές της προσφοράς και της ζήτησης. Όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πελάτες. Και βέβαια, αν οι μικροί μαθητές αντιμετωπίζονται μια φορά ως πελάτες, είναι λογικό για τη Νέα Δημοκρατία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αντιμετωπίζονται 10 φορές ως πελάτες. Η βαθύτερη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο αυτές αντιλήψεις αφορά τη δημοκρατία. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία αποφεύγει να μιλήσει για δημοκρατική εκπαίδευση και καταφεύγει στον νεολογισμό της σε εισαγωγικά ελεύθερης εκπαίδευσης. Προφανώς ελεύθερης από τις υποχρεώσεις του συντάγματος και απογυμνωμένη από τα δικαιώματα των πολλών. Για να αποκτήσει στοιχειώδη κοινωνική αποδοχή το ταξικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για εκπαίδευση πελατών παύλα καταναλωτών, η εξωματική αντιπολίτευση καταφεύγει συστηματικά σε μια δίστακτη κατασκοφάντηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Πέρσι ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την εκστρατεία απαξίωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υποδειγματική έναρξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς του έδωσε αποστομωτική απάντηση και έκτοτε δεν επανήλθε. Και πώς να επανέλθει όταν τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι αμήλικτα? 25 εκατομμύρια βιβλία σχολεία από τον Ιούλιο πέρσι και 12.000 αναπληρωτές από τις πρώτες μέρες πέρσι το Σεπτέμβριο, έναντι μόλις 1.431 το 2013-2014. Διαφορά 712%. Αυτή η διαφορά αντανακλά και τη διαφορά του συνολικού ενδιαφέροντός μας για την εκπαίδευση. 7:1. Καταθέτω για τα αρχεία για τα πρακτικά της Βουλής να καταχωριστεί τα στοιχεία του 7:1. Παρακαλώ. Στο ίδιο κρεσέντο αντιπολιτευτικής μανίας επιδίδεται και φέτος σχετικά με τα πανεπιστήμια αυτή τη φορά. Τα παρουσιάζει ως άντρα εγκληματικότητας και διαφθοράς. Ποιον ωφελεί αυτή η κατασκοφάντηση? Ούτε τα προβλήματα που βεβαίως και υπάρχουν βελτιώνονται, ούτε ενισχύεται η θέση της χώρας και των πανεπιστημίων διεθνώς. Τα ελληνικά πανεπιστήμια χαίρουν διεθνούς εκτίμησης χάρη στη σκληρή δουλειά των πανεπιστημιακών και τις επιδόσεις των φοιτητών μας. Η εκστρατεία απαξίωσής τους έχει ποταπά κίνητρα. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να δικαιολογήσει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ακολουθώντας το δόγμα πως ό,τι δημόσιο είναι προβληματικό και διεφθαρμένο και ό,τι ιδιωτικό ανταγωνιστικό και άριστο. Είναι τόση η μανία του κυρίου Μητσοτάκη κατά της δημόσιας εκπαίδευσης που έφτασε πέρυσι, εδώ στην αίθουσα αυτή, στο σημείο να μας προτείνει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων επικαλούμενος συνταγματική διάταξη του 1864. Έγινε έτσι πιο παλιός από το παλιό. Πρόκειται για ρετρό πολιτική. Όλη η επιχειρηματολογία του παλαιού δικοματισμού εστιάζεται στην υποστήριξη του περιβόητου του νόμου Διαμαντοπούλου με το επιχείρημα ότι ψηφίστηκε από 250 βουλευτές. Ο νόμος αυτός εμφανίζεται σαν τις πλάκες του Μωυσέως. Αποκρύπτουν όμως οι τότε κυβερνητικοί συνέτεροι ότι το ξύλωμα αυτού του νόμου ξεκίνησε μόλις ένα χρόνο μετά την ψήφισή του επί κυβερνήσεως Σαμαρά με υπουργό παιδείας τον κύριο Αργανιτόπουλο. Ο κύριο Βέρμπα το θυμάται γιατί δεν ψήφισε το ξύλωμα, μάλλον στους 4 βουλευτές του Πασόκ. Αλλά όλο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τον ξυλώσαν τον νόμο αυτό με τον νόμο του κυρίου Αργανιτόπουλου. Πέρα από αντιμεταρρύθμιση που επιχειρούσε ουσιαστικά να μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε ανώνυμες εταιρείες, ο νόμος της κυρίας Διαμαντοπούλου υπήρξε ένας δυσλειτουργικός νόμος.
Άλλωστε, από την πρώτη μέρα της συζήτησής του στη Βουλή, ο νόμος είχε δεχτεί σκληρή κριτική από προσωπικότητες του συντηρητικού χώρου, ανάμεσά τους και ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος. Και στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω τον σημερινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, θα το μεταφέρει η κυρία Κεραμέως το ερώτημά μου, ελπίζω, αν ψήφισε τότε τον νόμο Αρβανιτόπουλου, τον οποίο είχε καταγγείλει η κυρία Διαμαντοπούλου, ως υποχώρηση στις συντεχνίες και τις βίαιες μειοψηφίες. Καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής την οργισμένη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι αντί να κάνουν μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση Σαμαρά ξυλώνει το νόμο της. Παρακαλώ να μπει στα πρακτικά. Ξύλωσε και ο κύριος Μητσοτάκης το νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου τότε? Ερωτώ. Και αν τότε ψηφίσετε κύριε Μητσοτάκη το ξύλωμα του 409 του 2011, πώς έρχεστε σήμερα να μας τον προτείνετε ως πρότυπο? Επιτέλους, τι κόμμα έχετε φτιάξει τη Νέα Δημοκρατία? Αντί να μας φέρετε εδώ τους νόμους των δικών σας κυβερνήσεων, με τους οποίους διαφωνούσαμε, της κυρίας Γιαννάκου και του κυρίου Αρβανιτόπουλου, αλλά των δικών σας κυβερνήσεων, υπεραμείνεστε του νόμου Διαμαντοπούλου, τον οποίο εσείς ξυλώσατε μόλις ένα χρόνο μετά την ψήφισή του? Προφανώς αυτή η κίνησή σας δεν αφορά την εκπαίδευση, αλλά άλλες μικροκομματικές στοχεύσεις και επιτρέψτε μου παντρολογήματα. Η αξίωση να μην τροποποιηθεί ποτέ ένας νόμος είναι αντιδημοκρατική. Κοιταχτείτε μεταξύ σας, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφους. Οι 180 από τους 250 βουλευτές εκείνης της ψηφοφορίας σήμερα δεν είναι μέλη αυτού του κοινοβουλίου. Οι 180 από τους 255 που ψήφισαν τον νόμο Διαμαντοπούλου. Υπήρξε λαϊκή εντολή για δημοκρατική ανατροπή. Χωνέψτε το και συμβαστείτε με τις αρχές της δημοκρατίας. Και αφήστε τώρα τους λεονταϊσμούς ότι θα καταλήξετε εκεί στον νόμο. Έτσι είναι η δημοκρατία. Θα σας το επιτρέψει ο λαός, νομίζετε? Μια από τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου αφορά την ίδρυση διετών κύκλων στα ΤΕΗ και στα πανεπιστήμια και για τους αποφύτους στο Νεπάλ. Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη του κυβερνητικού ενδιαφέροντος για την τεχνική εκπαίδευση μετά την περσινή ανασυγκρότηση στο Νεπάλ, την επαναλειτουργία πολλών δημοσίων ΙΕΚ και την επιτυχή καθιέρωση της μεταλλικιακής μαθητείας σε επιχειρήσεις. Βλέπετε, είστε εσείς κύριοι της αντιπολίτευσης που ρητορεύετε γενικώς και αόριστα για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία, αλλά είναι η κυβέρνηση που την κάνει πράξη χωρίς να υποτάσσει την εκπαίδευση στην αγορά με μαύρες μάλιστα μορφές απασχόλησης, αλλά κατοχυρώνοντας τα κοινωνικά δικαιώματα των νέων. Μια νέου τύπου τεχνική εκπαίδευση, στο πλαίσιο ενός σχολείου ποιότητας και ισότητας που εμείς κατοχυρώνουμε, είναι αναγκαία προϋπόθεση για να βγει η χώρα από την κρίση, με παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη προς όφελο των πολλών. Αυτό αναγνωρίζει η κοινωνία στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, εκτοξεύοντας τις μετρήσεις της κοινής γνώμης για την εκπαίδευση στην πρώτη θέση, την εκπαίδευση στην πρώτη θέση των θεσμών που εμπιστεύονται οι πολίτες. Στο 70% φτάνει σήμερα το ποσοστό εμπιστοσύνης των πολιτών για την εκπαίδευση, έναντι 50% την εποχή των δικών σας κυβερνήσεων. Καταθέτω τα επίσημα στοιχεία από μέτρηση της MRB τον φετινό Ιούνιο. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις που σε μεγάλο βαθμό συναρτώνται με τον ψηφιακό πολιτισμό. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών χρειάζονται ρύθμιση. Το επιστημονικό δυναμικό κινείται διαρκώς μέσα στον αλλοεξαρτώμενο κόσμο της παγκοσμιοποιημένης γνώσης. Πόσο έτοιμα είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια να προσφέρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ενισχύοντας το διεθνές τους κύρος? Τα ζητήματα αυτά και άλλα που είναι ανοιχτά στον υποσυγκρότηση ενιαίο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας συγκροτούν ένα φάσμα θεμάτων που χρειάζονται δημοκρατική ρύθμιση και πρέπει να αντιμετωπιστούν συνενετικά υπό το πρίσμα πάντοτε του δημοσίου συμφέροντος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω με το θέμα του ασύλου. Εκεί κι αν έσπασε το ιερό γκράλ, ενώ το νόμο Διαμαντοπούλου. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίζουμε σήμερα δεν επαναφέρουν τον νόμο του 1982, ο οποίος πρέπει να τονίσουμε ότι υπήρξε μια μεγάλη δημοκρατική τομή, διότι εκτός των άλλων συμπεριέλαβε τα όρημα, τις όρημες κατακτήσεις του Πανεπιστημιακού και του Φοιτητικού Κινήματος. Δεν ήταν ένα χάρισμα, ήταν μια κατάκτηση αυτός ο νόμος. Ψευδώς λοιπόν ισχύει η αντιπολίτευση, συναγωνιζόμενη σε πολεμική εναντίον του ασύλου με τη Χρυσή Αυγή, ότι εμείς επαναφέρουμε τον νόμο του 1982. Δεν τον επαναφέρουμε. Καλώς κακώς δεν τον επαναφέρουμε. Αλλά εκλογικεύουμε τις διατάξεις του νόμου Γιαννάκου.
Προστατεύουν το πανεπιστημιακό άσυλο από την αυθαίρετη εισβολή των κατασταλτικών μηχανισμών, αλλά και από παραβιάσεις που προκύπτουν από εσωτερικές και εξωτερικές ανομικές συμπεριφορές. Χρειαζόμαστε κανόνες που πρέπει να συμφωνηθούν και να είναι λειτουργικοί. Και αυτό θα κάνει η Επιτροπή υπό τον κύριο Παρασκευόπουλο, την οποία έχει αναγγείλει ο κύριος Γαβρόγλου. Και όχι να καταστήσουμε προληπτικά τα πανεπιστήμια τόπο στρατοπαίδευσης των ΜΑΤ. Μας είπαν χθες κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι οι δειλοί Πριτάνης, έτσι ακριβώς το είπανε, δειλοί Πριτάνης δεν κατάργησαν το άσυλο σε πάμπολες περιπτώσεις όπως προβλέπει ο νόμος Διαμαντοπούλου. Άλλη μία ομολογία λατρείας του αυταρχισμού, υποβάθμιση των βασιλιακών αρχών, αλλά και θελοτυφλία για τα διέξοδα του περιβόητου του αυτού νόμου. Μία είναι η αλήθεια. Το άσυλο δεν καταργήθηκε γιατί παρά τις καταχρήσεις που πολλές φορές ζήσαμε, είναι μια έννοια κατοχυρωμένη στη δημοκρατική συνείδηση συνολικά της κοινωνίας. Είναι στο DNA των πανεπιστημίων. Αυτό δεν αλλάζει. Και η συζήτηση σήμερα εδώ στη Βουλή απέδειξε ότι η αριστερά υπάρχει ως δύναμη δημοκρατικής αντίστασης στην κοινωνία και στα πανεπιστήμια, ως δύναμη δημιουργίας, διεξόδου για το μέλλον της κοινωνίας, διεκδικεί την ηγεμονία, και αυτό φάνηκε, επαναλαμβάνω, από τη σημερινή συζήτησή μας στη Βουλή. Ευχαριστώ.